الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إذا ξανήκει στον Αλλά τον Κύριο του Σύμπαντος και ειρήνη και ευλογία του Αλλά να συνοδεύει τον τελευταίο του προφήτη και Απόστολο τον Μουχάμμαντ την οικογένειά του και τους συντρόφους του τους Σαχάμπα Ισλάμ και γυναίκα νομίζω ότι το θέμα της γυναίκας στο Ισλάμ μαζί με το τζιχάντ, είναι από τα πιο πολυσυζητημένα θέματα στη Δύση όταν γίνεται κουβέντα για το Ισλάμ και τους μουσουλμάνους. Το θέμα το τζιχάντ το έχουμε εξαντλήσει και είχαμε αφιερώσει μια ομιλία για το θέμα. Είδαμε τι είναι τζιχάντ από τις πηγές του, από την θεολογία, από την ομολογία του Ισλάμ. Σήμερα θα επιχειρήσουμε να δούμε την θέση της γυναίκας στο Ισλάμ. Την πραγματική της θέση. Θα δούμε τους μύθους που λέγονται κατά καιρούς και την πραγματική εικόνα και δεν γίνεται να δούμε την πραγματική εικόνα, όχι μόνο για το θέμα μας το απόψινό, για τη γυναίκα στο Ισλάμ, αλλά γενικά ό,τι αφορά το Ισλάμ, αν δεν δούμε τις πηγές της πίστης μας, τις πηγές του Ισλάμ, δηλαδή το Κοράνι και την αυθεντική παράδοση, την Σούνινα. Νομίζω πάνω σε αυτό, με τον τρόπο δηλαδή που θα προσεγγίσουμε το θέμα, θα ικανοποιήσει μουσουλμάνους και μη μουσουλμάνους. Και αυτό γιατί είναι ένας αντικειμενικός τρόπος προσέγγισης, γιατί όταν θες να εξετάσεις ένα θέμα, πας πίσω στις πηγές. Οφείλεις να επιστρέψεις στην πηγή του. Και να διευκρινίσω κάτι πάνω σε αυτό, γιατί είναι σημαντικό, η ικανότητα να επιστρέψεις στην πηγή για το θέμα, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα κάνεις και εύστοχη αναφορά επί του θέματος. Και αυτό το λέω γιατί πολλοί επικριτές του Ισλάμ, για παράδειγμα, παραθέτουν πηγές, παρόλα αυτά το συμπέρασμά τους είναι πολύ απομακρυσμένο από την πραγματικότητα, τρομερά μακριά από την πραγματικότητα. Και αυτό οφείλεται διότι, ναι μεν, μπορεί να πηγαίνουν πίσω στην πηγή, αλλά δεν είναι σε θέση να κάνουν σωστή διαχείριση της πηγής και ορθή ανάγνωσή της. Και αυτό από μεριά τους γίνεται διότι η πρόθεσή τους είναι να ασκήσουν πολεμική, όχι να βρουν την αλήθεια και δεν έχουν γνώσεις θεολογίας ή νομολογίας του Ισλάμ. Επίσης δεν απευθύνονται, και αυτό είναι ίσως και το πιο σημαντικό, δεν απευθύνονται στην κατανόηση των συντρόφων, των μαθητών του προφήτη και των μαθητών που ακολούθησαν, δηλαδή του Σέλαφ που λέμε. Την αστοχία αυτή σε θέματα έρευνας και μεθοδολογίας κατανόησης του Ισλάμ δεν την συναντάμε μόνο στους επικριτές, αλλά δυστυχώς και σε πολλούς μουσουλμάνους. Με αποτέλεσμα να παρατηρούμε αδικίες κατά των γυναικών και αυτό να οφείλεται στην έλλειψη γνώσης, την έλλειψη της ορθόδοξης ισλαμικής μεθοδολογίας. Και βλέπουμε, και αυτό είναι το οξύμερο, πόσο κοντά είναι, πόσο μοιάζουν οι πολέμοι του Ισλάμ με τον αδαΐ μουσουλμάνο. Και οι δυο τους δεν διαχειρίζονται ορθά τις πηγές και οι δυο τους επικαλούνται τη δικιά τους κατανόηση, τα δικά τους συμπεράσματα και όχι τον Σαχάμπα και τον Σέλεφ. Συνεπώς, για να μελετήσουμε ένα θέμα που αφορά το Ισλάμ, όποιο και αν είναι αυτό, όχι μόνο για το θέμα των γυναικών, οφείλουμε να επιστρατεύσουμε μία μέθοδο, μία συγκεκριμένη μέθοδο, όχι οποιαδήποτε μέθοδο, όχι προσωπική μεθοδολογία, αλλά την μεθοδολογία των πρώτων μουσουλμάνων, ξεκινώντας βεβαίως από τον προφήτη. Αυτόν που είδαν τον προφήτη επίσης, τον άκουσαν, τον κατανόησαν, τον πίστεψαν και υιοθέτησαν τη διδασκαλία του ως τρόπο ζωής. Αυτό είναι το Ισλάμ. Με αυτήν την μέθοδο βλέπουμε αν μία πρακτική ανήκει στο Ισλάμ ή όχι. Και όπως λέει ο ύψιστος, σε Σούρα Αν-Νισά, άγια 115, όποιος εναντιώνεται στον Απόστολο, μετά την καθοδήγηση που φανερά του αποκαλύφθηκε και ακολουθήσει άλλον δρόμο από αυτόν τον πιστόν, τότε θα τον εγκαταλείψουμε στο δρόμο που διάλεξε και θα οδηγηθεί στη φωτιά. Δεν φτάνει λοιπόν, και αυτό για μας τους μουσουλμάνους αφορά, δεν φτάνει να λες ότι είσαι μουσουλμάνος και να πιστεύεις. Οφείλεις να πιστεύεις έτσι όπως πίστεψαν οι πρώτοι πιστοί της κοινότητας του προφήτη. Δεν πιστεύεις σύμφωνα με τη δικιά σου φιλοσοφία, δεν πιστεύεις σύμφωνα με τη δικιά σου κατανόηση, αλλά σύμφωνα με την κατανόηση των πρώτων ενάρετων προκατόχων,
τον Σέλαφο Σόλεχ. Και αυτό είναι η Ισλαμική Ορθοδοξία. Αυτή είναι η ορθή μεθοδολογία τήρησης της πίστεως και αυτό είναι το κριτήριο αξιολόγησης εάν κάτι θα γίνει αποδεκτό ως Ισλάμ ή ως μη Ισλαμικό. Και ο προφήτης Σαλλαλλάχου Αλίχι Βασέλεμ είπε «Οποιανού η πράξη δεν είναι σύμφωνη με την υπόθεσή μας, τον νόμο μας, τον τρόπο μας, την μέθοδό μας, τότε θα απορριφθεί». Για να χαρακτηριστεί λοιπόν κάτι ως Ισλαμικό, πρέπει να συμφωνεί με τον νόμο και την μέθοδο του προφήτη και των μαθητών του. Ιδάλλως, δεν είναι Ισλάμ, όπως τονίζεται στο Χαντίθ. Ό,τι και να κάνεις, δεν θα είσαι σε θέση να χαρακτηρίσεις μια αλφα πράξη ως Ισλάμ, παρά μόνο αν αυτή η πράξη ακολουθεί τον νόμο και τον τρόπο του προφήτη και των μαθητών του. Αυτό είναι η Ισλαμική Ορθοδοξία. Την επόμενη φορά λοιπόν, προτού βάλουμε στο εδόλιο του κατηγορουμένου, το Ισλάμ, για διάφορες αδικίες που γίνονται, όχι μόνο κατά των γυναικών, τότε να σκεφτούμε αυτήν την σημαντική αρχή, αυτόν τον σημαντικό κανόνα. Συμφωνεί αυτή η αλφα πράξη με τη διδασκαλία του προφήτη? Πώς κατανοήθηκε από τους Σαχάμπα, από τους συντρόφους οπαδούς του προφήτη? Η πράξη είναι σύμφωνη με την υπόθεση των πρώτων ενάρετων προκατόχων μας, τον Σάλαφο Σάλεχ? Και λέγοντας αυτά, να περάσουμε στο θέμα μας. Τα τελευταία χρόνια η Ευρώπη και γενικά ο δυτικός πολιτισμός βιώνει κάτι το αντιφατικό με σχέση στο Ισλάμ. Απ' τη μία υπάρχει αυτή η αντιισλαμική αντίληψη, η ισλαμοφοβία, και απ' την άλλη το Ισλάμ στην Δύση είναι η γρηγορότερη αναπτυσσόμενη θρησκεία. Δηλαδή, πολλοί δυτικοί ασπάζονται το Ισλάμ. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Και χωρίς καμία αμφιβολία δεν επιδέχεται καμία άρνηση. Σύμφωνα με μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί σε ευρωπαϊκές χώρες και στην Αμερική, βλέπουμε ότι το Ισλάμ είναι η γρηγορότερη αναπτυσσόμενη θρησκεία. Στο προσωπικό μου ιστολόγιο έχω συγκεντρώσει μερικές από αυτές τις έρευνες στο άρθρο «Ισλαμοποίηση της Ευρώπης ή συνειδητή μεταστροφή της στο Ισλάμ». Μουσουλμάνοι και μη μουσουλμάνοι γνωρίζουν αυτήν την πραγματικότητα, ειδικά αυτοί που μελετούν και ασχολούνται με τα γεωπολιτικά, και σίγουρα είναι μια αντίφαση. Το πιο αντιφατικό όμως της υπόθεσης είναι ότι οι γυναίκες είναι αυτές που προτιμούν το Ισλάμ με σύγκριση τους άντρες. Έρευνες και μελέτες αποκαλύπτουν ότι το 70% από αυτούς που ασπάζονται το Ισλάμ είναι γυναίκες. Παράδειγμα, μερικά δείγματα, το γερμανικό Spiegel το 2007, σε άρθρο με τίτλο «Οι Γερμανοί ψάχνουν απαντήσεις και τις βρίσκουν στο Κοράνι», αναφέρει ότι μέσα σε ένα χρόνο, από 2004-2005, 4.000 Γερμανοί ασπάστηκαν το Ισλάμ και οι περισσότεροι ήταν γυναίκες. Το 2013, ένα άλλο δείγμα, το Πανεπιστήμιο Cambridge στο Λονδίνο δημοσίευσε μια μελέτη 130 σελίδων και όπου καταπιάνεται με το θέμα των Βρετανίδων που επιλέγουν το Ισλάμ. Και οι μελέτες αυτές που συντάσσονται από μη μουσουλμάνους, το τονίζουμε, μη μουσουλμάνοι, αυτές οι μελέτες έχουν στόχο να απαντήσουν ένα δύσκολο ερώτημα. Δύσκολο ερώτημα για αυτούς πάντα. Γιατί μια γυναίκα που έχει την ελευθερία της, την καριέρα της, τον φιλελεύθερο τρόπο ζωής, επιλέγει κάτι το τόσο περιοριστικό εντός εισαγωγικών, όπως λένε, ή τουλάχιστον τόσο αντίθετο με τον τρόπο ζωής που μεγάλωσε? Για μας τους μουσουλμάνους και για αυτούς που ασπάζονται το Ισλάμ, η απάντηση είναι πολύ εύκολη. Για αυτούς όμως τους μη μουσουλμάνους, κοινωνιολόγους, αναλυτές, πραγματικά και δικαιολογημένα είναι ένας γρίφος. Τα στατιστικά αυτά που αποδεικνύουν ότι το Ισλάμ είναι η γρηγορότερη αναπτυσσόμενη θρησκεία και ότι οι γυναίκες είναι αυτές που το ασπάζονται περισσότερο, δείχνουν πολλά και ίσως είναι μια καλή απάντηση σε αυτούς που πιστεύουν ότι το Ισλάμ καταπιέζει τη γυναίκα. Τι πρόσφερε το Ισλάμ στη γυναίκα, τι έχει προσφέρει, τι έχει δώσει? Να δούμε έτσι μερικά πράγματα. Η γυναίκα και ο άντρας στο Ισλάμ δεν διαφέρουν στις υποχρεώσεις που έχουν απέναντι στο Θεό. Όποιος πιστέψει και πράξει ενάρετα, όπως ορίζεται βεβαίως από το Ισλάμ,
τότε θα ανταμυφθεί και όποιος πιστέψει σε πλάνες απιστήσει και πράξει το αντίθετο από αυτό που ορίζει το Ισλάμ, τότε θα τιμωρηθεί. Εκτός αν μετανιώσει και επιστρέψει στο ορθό μονοπάτι. Ο ύψιστος λέει για τους μουσουλμάνους και τις μουσουλμάνες. Για τους πιστούς και τις πιστές, για τους ενάρετους και τις ενάρετες, για τους δίκαιους και τις δίκαιες, για τους υπομένοντες και τις υπομένουσες, για τους άντρες και τις γυναίκες που ταπεινώνουν τον εαυτό τους, για τους άντρες και τις γυναίκες που δίνουν ελεημοσύνη, για τους νηστεύοντες και τις νηστεύουσες, για τους άντρες και τις γυναίκες που φυλάγουν την αγνότητά τους, για αυτούς και για αυτές που φέρνουν πολύ συχνά στο μυαλό τους τον Αλλά, δίκρ, για αυτούς όλους ο Αλλά έχει ετοιμάσει την συγχώρεση και εξαιρετική αμοιβή. Κεφάλαιο 33, στίχος 35. Ισότητα λοιπόν στα μάτια του Θεού. Ισότητα ως προς τις θρησκευτικές υποχρεώσεις. Και σε αυτό το σημείο να πούμε ότι μπορεί να υπάρχει αυτή η ισότητα στα μάτια του Θεού, όμως σαν πλάσμα η γυναίκα είναι διαφορετική από τον άντρα. Και σε αυτό δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος που θα διαφωνήσει. Η γυναίκα είναι διαφορετική από τον άντρα. Και από τη στιγμή που είναι διαφορετική από τον άντρα, τότε και οι κανόνες που διέπουν και τους δύο διαφέρουν από τον έναν, από τον έναν στον άλλον. Άλλες υποχρεώσεις του άντρα, άλλες υποχρεώσεις της γυναίκας. Δεν είναι ίση μεταξύ τους. Ίση μεταξύ τους δεν είναι, ούτε πιστεύουμε ότι είναι ίση. Είναι διαφορετική. Δεν υπάρχει ισότητα πέραν των θρησκευτικών υποχρεώσεων, αλλά, και αυτή είναι η λέξη κλειδί, υπάρχει δικαιοσύνη. Η ισότητα, το να προσπαθείς όλα να τα κάνεις όμοια και ίσα, είναι ανήθικο. Είναι προβληματικό. Το να φέρνεις όμως το διαφορετικό δικαιοσύνη, είναι το ηθικό και το σωστό. Και σε αυτό ακριβώς καλεί το Ισλάμ. Οι γυναίκες στο Ισλάμ είναι πλάσματα που πρέπει να τα σεβαστούμε στις κοινωνίες μας. Οι Άραβες πριν το Ισλάμ, προ-Ισλαμική εποχή, ντρεπόντουσαν για τις γυναίκες. Ένιωθαν σε τέτοιο βαθμό ντροπή που όταν γεννιόταν στην οικογένεια θηλυκό βρέφος, το έθαβαν με αποτέλεσμα να πεθάνει από ασφυξία. Το Ισλάμ ήρθε να καταργήσει αυτή την πρακτική, να καταργήσει αυτά τα σκεπτικά και να δώσει στη γυναίκα το δικαίωμα στη ζωή και το δικαίωμα στο σεβασμό για αυτό που είναι. Όπως λέει και το Κοράνι, την ημέρα της κρίσης, το θηλυκό αυτό βρέφος που θάφτηκε και, δολοφονήθηκε, θα ρωτήσει τον δολοφόνο του για ποιο έγκλημα το σκότωσε, με ποιο δικαίωμα. Κεφάλαιο 81 του Κορανίου, στίχος 8. Και ο προφήτης Μουχάμμαντ σαλλαλλάχου αλέιχι βασάλλαμ είπε σε γνωστή και αυθεντική του ρίση, οι καλύτεροι από εσάς είναι αυτοί που συμπεριφέρονται με τον καλύτερο τρόπο στις γυναίκες της οικογένειας και της κοινωνίας. Οι γυναίκες στο Ισλάμ έχουν δικαίωμα στην μόρφωση και στην παιδεία. Ο προφήτης Μουχάμμαντ σαλλαλλάχου αλέιχι βασάλλαμ είπε, η μόρφωση είναι υποχρεωτική για κάθε μουσουλμάνο, άντρα ή γυναίκα. Πολλές γυναίκες ακόμα και στις αναπτυγμένες χώρες δεν μορφώνονται με σύγκριση τους άντρες και αυτό είναι λάθος και εναντιώνεται στις πηγές του Ισλάμ που καλούν στην μόρφωση των γυναικών ιδιαίτερα σε θέματα πίστης. Η Ισλαμική ιστορία για παράδειγμα καταγράφει αμέτρητες γυναίκες λόγιους να διδάσκουν θεολογία σε άντρες οι οποίοι μετέπειτα κατέληξαν να είναι από τους κορυφαίους θεολόγους μας και ημάμιδες στο Ισλάμ. Η γυναίκα στο Ισλάμ έχει το δικαίωμα να κατέχει τη δικιά της περιουσία και να κληρονομεί. Και η Σαρία είναι ξεκάθαρη σε αυτά τα θέματα. Η γυναίκα διαχειρίζεται όπως επιθυμεί την περιουσία της και δεν έχει καμία υποχρέωση να εργάζεται, αλλά να την συντηρούν τα αρσενικά της οικογένειας ή ο σύζυγος. Παρ' όλα αυτά έχει κάθε δικαίωμα να εργάζεται εφόσον το επιθυμεί, βεβαίως πάντα με την προϋπόθεση να υπάρχει νομιμότητα ως προς τα θρησκευτικά της θέματα και εφόσον έχει ανάγκη τα χρήματα, έτσι, και τα χρήματα αυτά που κερδίζει της ανήκουν ολοκληρωτικά χωρίς να έχει την παραμικρή υποχρέωση να ξοδέψει για το σπίτι της και τα παιδιά της, μιας και αυτό είναι υποχρέωση του άντρα και όχι της γυναίκας. Και εδώ γεννιέται ένα άλλο, αυτόματα γεννιέται ένα άλλο δικαίωμα της γυναίκας μουσουλμάνας, το δικαίωμα να μην εργάζεται, να μην υδρώνει για την συντήρησή της, διότι ο ύψιστος έχει αναθέσει στον άντρα την προστασία της και την φροντίδα της. Ο φυσικός χώρος της
της γυναίκας στο Ισλάμ είναι το σπίτι της και η οικογένειά της. Και αυτό είναι τιμή, δεν είναι υποβιβασμός. Η γυναίκα στο Ισλάμ λογαριάζεται ως θεμέλιο της οικογένειας. Η γυναίκα είναι ο πρώτος δάσκαλος των παιδιών. Καλή μητέρα, ίσον καλά παιδιά, καλά παιδιά ίσον καλή οικογένεια και καλή οικογένεια ίσον καλή κοινωνία. Και ο προφήτης αποκαλεί την ενάρετη γυναίκα θησαυρό και ό,τι πολυτιμότερο υπάρχει στη ζωή για έναν άντρα. Είπε, ο κόσμος όλος και ό,τι περιέχει είναι πολύτιμο και το πιο πολύτιμο πράγμα στον κόσμο είναι μια ενάρετη γυναίκα. Γιατί μια ενάρετη γυναίκα? Διότι η ενάρετη γυναίκα στο Ισλάμ είναι θεμέλιο οικογένειας και, όπως λέγανε οι Σάλαφ, μέσο να επιτευχθεί η ασφάλεια στην κοινωνία. Γι' αυτό και οι πρώτοι μουσουλμάνοι έλεγαν «Η γυναίκα είναι το κλειδί για την ασφάλεια της κοινωνίας και το θεμέλιο της οικογένειας». Η γυναίκα στο Ισλάμ έχει δικαίωμα να ζητήσει διαζύγιο. Υπάρχει ένας μύθος που λέει ότι η γυναίκα στο Ισλάμ δεν της επιτρέπεται να έχει διαζύγιο. Λάθος. Η γυναίκα της επιτρέπεται, έχει δικαίωμα να ζητήσει διαζύγιο. Το Ισλάμ είναι η μόνη θρησκεία από τις αβραμαϊκές, όπως λένε, που δίνει το δικαίωμα στη γυναίκα να χωρίσει κάνοντας αίτηση διαζυγίου. Στο Ισλάμ αυτό, αυτή η πρακτική εκ μέρους της γυναίκας λέγεται αλχούλ. Το διαβάζουμε στη Σούρα Αλ-Μπακαρα, δεύτερο κεφάλαιο του Κορανίου, στίχο 229. Και υπάρχει συνένεση των λογίων ότι αυτό είναι δικαίωμα της γυναίκας. Η γυναίκα στο Ισλάμ και συγκεκριμένα ως μητέρα είναι τρεις φορές, ούτε μία ούτε δύο, είναι τρεις φορές ανώτερη από τον πατέρα. Δηλαδή τα παιδιά έχουν τρεις φορές μεγαλύτερη υποχρέωση στη μητέρα και μία στον πατέρα. Ο προφήτης Μουχάμαντ σαλλαλάχου αλήχη βασέλεμ ρωτήθηκε, και αυτό είναι ένα γνωστό χαντίθ, «Ω Απόστολε του Αλλά, ποιος είναι πιο πολύ άξιος της προσοχής μου και της καλής μου συμπεριφοράς?» Απάντησε ο προφήτης, «Η μητέρα σου». «Έπειτα, ποιος?» ρώτησε ο άντρας. Απάντησε πάλι ο προφήτης, «Η μητέρα σου». Έπειτα ξαναρώτησε, «Ποιος?» ξαναπάντησε, «Η μητέρα σου». Έπειτα ποιος?» ρώτησε και ξαναπάντησε, «Ο πατέρας σου». Τρεις φορές η μητέρα και μια φορά ο πατέρας. Η γυναίκα στο Ισλάμ προστατεύεται, είναι ένα πλάσμα που πρέπει να το σεβόμαστε και σε αυτό το κομμάτι το ντύσιμο παίζει σημαντικό ρόλο. Το χιτζάμπ της μουσουλμάνας γυναίκας, αυτό που λένε μαντίλα, ένα κάλυμα το οποίο έχει δεχτεί σκληρή πολεμική από τους δυτικούς και είναι πολύ λογικό. Πολύ λογικό όταν έχουν συνηθίσει στο γυμνό, όταν του σοκάρει τον ντυμένο. Και έχουμε φτάσει σε μια εποχή όπου το να ντύνεσαι και να καλύπτεις το σώμα σου όπως πρέπει, όχι να γδύνεσαι, σε μορφή ντυσίματος, όταν καλύπτεις το σώμα σου όπως πρέπει, τότε αυτό είναι προκλητικό. Ο ύψος όμως λέει στο Κοράνι, κεφάλαιο 33, στίχο 59, «Ω εσύ προφήτη, να πεις στις συζύγους σου, στις θυγατέρες σου, στις γυναίκες των πιστών, ότι πρέπει να ρίχνουν πάνω τους τα εξωτερικά τους ρούχα, αυτά που καλύπτουν από το κεφάλι μέχρι τα πόδια. Και αυτό είναι πιο κατάλληλο για να αναγνωρίζονται και να μην ενοχλούνται και ο Αλλάχ είναι ο πολυεύσπλαχνος ο ελεήμων». Η μαντήλα δεν είναι μόνο ένα κάλυμα ή μια μορφή ένδυσης. Η μαντήλα είναι ένας τρόπος ζωής που εκφράζει τόσο το κάλυμα της γυναίκας από τα ανδρικά βλέμματα, προστατεύει από τα ανδρικά βλέμματα, όσο και την αγνότητά της που οφείλει να έχει στον χαρακτήρα της. Να μην αποτυπώνεται μόνο στο ρούχο, αλλά και στον χαρακτήρα της. Μια γυναίκα που φορά την Ισλαμική μαντήλα και διαπράττει μοιχεία, διαστρεβλώνει το νόημα της μαντήλας και αντιφάσκει με την ενδυμασία της. Και πολλές φορές δυστυχώς βλέπουμε τη μαντήλα να γίνεται ένα αντικείμενο μόδας ή στολισμού και να αλλοιώνεται η σωστή χρήση της και να εναντιώνεται στις Ισλαμικές πηγές. Με τη μαντήλα λοιπόν πρέπει να συνοδεύεται η γνώση για το πώς να φορεθεί σωστά και επίσης να συνοδεύεται με Ισλαμικό χαρακτήρα, με συνέπεια όπως ισχύει για όλες τις πράξεις λατρείας στο Ισλάμ. Στο Ισλάμ η γυναίκα εκτιμάται με βάση την προσωπικότητά της, όχι με βάση πόσα λιγότερα ρούχα θα βάλει.
Και αυτό πραγματικά είναι ένα εξαιρετικό δικαίωμα που απολαμβάνει η μουσουλμάνα γυναίκα. Η γυναίκα στο Ισλάμ δεν είναι ένα κρέας που κρέμεται στο κρεοπωλείο έτοιμο για κατανάλωση. Και αυτό δυστυχώς ενοχλεί τη Δύση, ενοχλεί τον Δυτικό που έχει συνηθίσει στην γύμνια. Και είναι πραγματικά εντυπωσιακά ορισμένα σκεπτικά. Θα καλύψεις την ομορφιά των αντικειμένων σου, της περιουσίας σου, θα κρύψεις ακόμα και το πιν της τραπεζικής σου κάρτας, περπατάς και κρύβεις τα χρήματά σου, αυτά που θεωρείς τέλος πάντων ότι έχουν αξία, ότι είναι πολύτιμα, όμως τη γυναίκα σου ή η γυναίκα ίδια δεν κρύβει την ομορφιά και την αξία της. Την δείχνει και την μοιράζει πολλές φορές για ένα άθλιο τίμημα, την αποδοχή από τους πολλούς. Πώς είναι δυνατόν να κρύβεις αντικείμενα που δήθεν έχουν αξία και να μην κρύβεις την πολυτιμότητα της γυναίκας. Η ίδια η γυναίκα να καλύπτει τον εαυτό της. Αυτός είναι ένας παραλογισμός. Τα ασήμαντα είναι πολύτιμα και πρέπει να κρυφτούν από τα ξένα μάτια και τα σημαντικά, όπως ο άνθρωπος και συγκεκριμένα η γυναίκα, στο όνομα της προοδευτικότητας και του μοντερνισμού, τότε τη μοιράζουμε απλόχερα να τη δει ο καθένας. Δυστυχώς, σε αρκετές κοινωνίες είναι κανόνας πλέον η ομορφιά της γυναίκας πρέπει να δείχνεται. Κανόνας, όχι να κρύβεται. Ενώ στο Ισλάμ ισχύει το ακριβώς αντίθετο, ότι η ομορφιά της γυναίκας ανήκει στην ίδια και σε αυτόν που θα επιλέξει ως άνδρα της για να τη δείξει. Και λέμε σε αυτόν που θα επιλέξει ο άνδρα της, διότι απαγορεύεται αυστηρά μια γυναίκα να παντρευτεί παρά τη θέλησή της. Η Σαρία ξεκάθαρα αναφέρει με βάση την προφητική ρίση του προφήτη ότι γάμος που έχει γίνει εξαναγκαστικά είναι άκυρος και δεν ισχύει. Η γυναίκα οφείλει να θέλει τον άνδρα που έχει απέναντί της. Άλλη μια ισλαμική πρακτική που έχει δεχθεί πολεμική είναι η πολυγαμία. Το Κοράνι λέει να παντρεύεστε 2, 3 ή 4 γυναίκες της επιλογής σας και αν φοβάστε ότι θα τις αδικήσετε, τότε μόνο μία να παντρεύεστε. Κεφάλαιο 4, στίχος 3. Ένας μουσουλμάνος λοιπόν έχει δικαίωμα να παντρευτεί μέχρι και 4 γυναίκες, δεν είναι υποχρεωτικό βεβαίως, αλλά μπορεί. Οφείλει όμως να είναι δίκαιος και να μην αδικεί καμία εις βάρος της άλλης. Εδώ τώρα έχουμε και την κριτική. Η κριτική κατά του Ισλάμ για την πολυγαμία στηρίζεται αποκλειστικά στο συναίσθημα και στοχεύει το συναίσθημα των γυναικών. Και είναι λογικό. Επίκληση του συναισθήματος. Ρεαλιστικά όμως, πραγματιστικά πέρα από συναισθήματα, είναι φυσιολογικό για τον άντρα. Ο άντρας δεν είναι μονογαμικός και γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η φύση του άντρα δεν μπορεί να είναι μονογαμική. Αυτό το μαρτυρά, πέρα από τη φύση του, πιο σωστά το πώς έχει δημιουργηθεί ο άντρας, το μαρτυρούν διάφοροι πολιτισμοί, η ιστορία, η κοινωνιολογία, η ανθρωπολογία, ανθρωπολογικά μάλιστα, όσοι έχουν κάνει εισαγωγικά μαθήματα περί ανθρωπολογίας θα δουν ότι η πολυγαμία των ανδρών ωφελεί ακόμα και τη γυναίκα. Οι άντρες επίσης στον πλανήτη είναι κατά πολύ περισσότεροι από τις γυναίκες και σε κάθε άντρα αντιστοιχεί πάνω από μία γυναίκα στατιστικά. Αλλά υπάρχει μια αντιφατική νοοτροπία στη Δύση, πέρα από όλα αυτά. Έχουν πρόβλημα με την πολυγαμία και το θεωρούν υποβιβαστικό για τη γυναίκα και την ίδια ώρα δεν έχουν πρόβλημα με τις ερωμένες ή τουλάχιστον για αυτούς είναι πιο ανεκτικό και πιο πολύ μέσα στο πρόγραμμα, πιο φυσιολογικό, το να έχεις ερωμένη. Στη Δύση πλέον αυτό είναι μόδα, δηλαδή προτιμούν να εναντιώνονται στο φυσιολογικό, υποκριτικά και να ασκούν πολεμική στο πραγματιστικό, στο Ισλάμ. Αν θέλει ο άνδρας δεύτερη γυναίκα, είναι υποχρεωμένος να κάνει οικογένεια μαζί της, με την έννοια του γάμου, και όχι απλά να περνά καλά. Και εδώ ακριβώς είναι η αξιοπρέπεια της γυναίκας ως δεύτερη, τρίτη σύζυγος, με σύγκριση την ερωμένη, που απλά είναι για την ψυχαγωγία. Με την μία χτίζεις οικογένεια, με σεβασμό στο πρόσωπό της, αναγνωρίζοντας τα δικαιώματά της και έχει δικαιώματα όπως η πρώτη σύζυγος, η ερωμένη είναι απλά για την σεξουαλική ικανοποίηση. Και την αξιοπρέπεια αυτή τη δίνει το Ισλάμ.
δίνει την αξιοπρέπεια στη γυναίκα και ταυτόχρονα αναγνωρίζει την φύση του άντρα. Σύμφωνα με το Ισλάμ, ένας από τους λόγους που πλάστηκε η γυναίκα είναι να ζει με αγάπη, ησυχία, ηρεμία και στοργή μαζί με τον άντρα της, όχι να την χτυπάει, να την κακομεταχειρίζεται όπως ακούγονται ότι το Ισλάμ επιτρέπει το ξυλοφόρτωμα. Αυτό είναι μεγάλο αμάρτημα. Το Κοράνι τονίζει ότι αυτό ακριβώς, ότι το να ζουν με ησυχία, ηρεμία και αγάπη, ο ένας να φροντίζει τον άλλον, είναι ένα δίδαγμα για εκείνον που σκέπτεται. Στο κεφάλαιο 30, εδάφιο 21, διαβάζουμε στο Κοράνι και από τα σημάδια του είναι ότι έχει πλάσει από τον ίδιο τον εαυτό σας συζύγους για να συγκατοικείτε ήσυχα μαζί τους και έκανε ανάμεσά σας να φωλιάσει η αγάπη και η στοργή. Και ο ύψιστος διατάζει τον άντρα να είναι δίκαιος με την γυναίκα του, να μην την αποστρέφεται. Να μην αποστρέφεται από αυτήν κάτι που μπορεί να τον ενοχλεί. Όπως διαβάζουμε, κεφάλαιο 4, εδάφιο 19, να συμπεριφέρεστε μαζί τους με καλοσύνη και δικαιοσύνη. Αν τις αποστρέφεστε, προσέξτε μήπως απεχθάνεστε κάτι που ο Αλλάχ με αυτό κατάφερε πολλά καλά. Ένα από τα ενάρετα χαρακτηριστικά ενός άντρα στο Ισλάμ είναι να μην αποστρέφεται την γυναίκα του. Η υπομονή που θα δείξει για χάρη του Αλλάχ σε ορισμένα ελαττώματα του χαρακτήρα της γυναίκας ανταμείβεται εξαιρετικά από τον ύψιστο. Αυτή ακριβώς η υπομονή ανταμείβεται. Ακόμα και αν απουσιάζει μέχρι και το στοιχείο της αγάπης. Είναι πολύ σπουδαίο για έναν άντρα να παραμένει με την σύζυγό του. Μπορεί να απεχθάνεται κάτι, αλλά αυτό που αποστρέφεται να είναι ανούσιο και μηδαμινό μπροστά στα θετικά και τα καλά που έχει. Ο προφήτης Σαλλαλλάχου Αλέιχι Βασέλλαμ είπε, και το χαντίθι είναι αυθεντικό, ο πιστός άντρας δεν πρέπει να απεχθάνεται τη γυναίκα του. Εάν αποστρέφεται ένα χαρακτηριστικό, τότε σίγουρα μπορεί να βρει πολλά άλλα θετικά. Μπορεί δηλαδή να μην σου αρέσει κάτι από το χαρακτήρα της, αλλά δεν υπάρχει λόγος να επικεντρωθεί σε αυτό. Ρίξε όλο το βάρος της προσοχής σου στα καλά της χαρακτηριστικά που σίγουρα έχει. Και το διαζύγιο στο Ισλάμ μπορεί, ή μάλλον πρέπει να χρησιμοποιείται με υπευθυνότητα. Ο ύψιστος δεν το έχει ορίσει για να διαλύονται οι οικογένειες, να αναστατώνονται τα παιδιά και να κακομεταχειρίζονται οι γυναίκες. Ο χωρισμός χρησιμοποιείται σαν λύση μόνο όταν δεν τηρούνται ή επηρεάζονται ως προς την ορθότητα οι εντολές του Αλλάχ και όταν δεν υπάρχει σεβασμός προς τα δικαιώματα του άλλου σε αυτά που έχει ορίσει ο Αλλάχ. Δηλαδή μόνο όταν ο γάμος γίνεται αφόρητος και απομνηκτικός υπάρχει το διαζύγιο ως λύση. Όλα αυτά λοιπόν και ακόμα περισσότερα δικαιώματα έχει χορηγήσει το Ισλάμ στη γυναίκα. Δικαιώματα που καταγράφονται ξεκάθαρα στις πηγές του Ισλάμ, όπως διαβάσαμε, ένα μικρό παράδειγμα. Και κάποιος μπορεί να σκεφτεί ότι ορισμένα από αυτά, όπως για παράδειγμα το δικαίωμα στην εργασία, τον σεβασμό, την περιουσία, την κληρονομία, δηλαδή το να διαχειρίζεται τα οικονομικά της, την παιδεία, το δικαίωμα στην μόρφωση, όλα αυτά τα απολαμβάνει και μια γυναίκα στη Δύση. Ναι, με τη διαφορά ότι αυτά τα δικαιώματα στη Δύση έχουν αναγνωριστεί 100 χρόνια πριν. Ενώ στο Ισλάμ υπάρχουν εδώ και 1500 χρόνια. Και αυτό από μόνο του λέει πολλά. Και κάποιος επίσης μπορεί να πει, «Οκέι, ωραία όλα αυτά που λες περί δικαιωμάτων των γυναικών. Αλλά γιατί στις μουσουλμανικές χώρες οι γυναίκες βιώνουν την κακομεταχείριση και δεν ακούμε για αυτά τα δικαιώματα πουθενά?» Καταρχήν, η κακομεταχείριση και η αδικία προς τις γυναίκες είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο και δεν εντοπίζεται αποκλειστικά στις χώρες της Ανατολής. Παράδειγμα, όπως γράφει και δημοσίευμα της εφημερίδας Έθνος το 2012, η ενδοοικογενειακή βία, τίτλος διαβάζω, η ενδοοικογενειακή βία σκοτώνει 3.500 γυναίκες ετησίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τέτοια αριθμοί δεν υπάρχουν στις μουσουλμανικές χώρες. Όμως είναι αλήθεια ότι υπάρχουν αδικίες προς τις γυναίκες, αλλά εδώ είναι η διαφορά, εδώ είναι αυτό που πρέπει να προσέξουμε. Το Ισλάμ δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να μπει στο εδόλιο του κατηγορουμένου. Διαβάσαμε από το Κοράνι και από τα αυθεντικά χαντίθ του προφήτη την θέση της γυναίκας, μια θέση σεβασμού, αγάπης, προστασίας, φροντίδας. Δυστυχώς, τα έθιμα και οι τοπικές κουλτούρες
και οι προσωπικές κατανοήσεις υπερτερούν στη συνείδηση του ανθρώπου με σύγκριση την προφητική παράδοση. Επιλέγουν παραδόσεις ανθρώπων και όχι του προφήτη. Ακριβώς αυτές οι κουλτούρες, αυτά τα έθιμα και όχι το Ισλάμ είναι υπεύθυνα για αυτά που βλέπουμε και ακούμε κατά καιρούς. Ανθρώπινες συμπεριφορές με άγνοια ως προς τι λέει πραγματικά το Ισλάμ για τη γυναίκα. Γι' αυτό και ο μουσουλμάνος, και το λέμε ξανά και ξανά, έχει ανάγκη να αποκτήσει παιδεία, ισλαμική παιδεία. Η έλλειψη ισλαμικής παιδείας έχει οδηγήσει στην καταστροφή, όχι σε θέματα μόνο των γυναικών, αλλά και σε διάφορα άλλα κοινωνικά που αφορούν τους μουσουλμάνους. Και μιας και αναφέρουμε την έλλειψη ισλαμικής παιδείας που οδηγεί στον εξτρεμισμό και την υπερβολή, να πούμε ότι η έλλειψη ισλαμικής παιδείας οδηγεί και στην αντίθετη κατεύθυνση από αυτήν του εξτρεμισμού, δηλαδή την χαλάρωση, την ψευτοπροοδευτικότητα και την δυτικοποίηση του Ισλάμ για να είναι αρεστό στους μη μουσουλμάνους. Φωνές μουσουλμανικές εντός εισαγωγικών, δήθεν προοδευτικές που καλούν στο να αφαιρεθεί η μαντήλα από τις γυναίκες ή ότι η μαντήλα δεν αποτελεί υποχρέωση όπως λένε και άλλα παραπλανητικά που σκοπό έχουν να μετατρέψουν το Ισλάμ σε κάτι μη ισλαμικό. Πρέπει και αυτό να το προσέξουμε και είναι ακριβώς το ίδιο όπως με τον εξτρεμισμό, απλά στην αντίθετη του κατεύθυνση. Θα ήθελα να κλείσω με αυτό που τόνισα στην αρχή, με αυτή την υπενθύμηση, ότι δεν γίνεται να δούμε την πραγματική εικόνα, όχι μόνο για το θέμα μας σήμερα για τη γυναίκα στο Ισλάμ, αλλά γενικά ό,τι αφορά το Ισλάμ. Αν δεν δούμε τις πηγές του Ισλάμ πρώτα, δηλαδή το Κοράνι και την αυθεντική προφητική παράδοση με την κατανόηση των πρωτοορθόδοξων μουσουλμάνων. Είναι ένας αντικειμενικός τρόπος προσέγγισης. Όταν θες να εξετάσεις ένα θέμα, οφείλεις να επιστρέψεις πίσω στην πηγή του και πώς κατανοήθηκε στην πρώτη του φάση. Για να μελετήσουμε ένα θέμα που αφορά το Ισλάμ, όποιο και αν είναι αυτό, επιστρατεύουμε λοιπόν μία μέθοδο, μία συγκεκριμένη μέθοδο, όχι οποιαδήποτε μέθοδο, όχι προσωπική μεθοδολογία, αλλά την μεθοδολογία των πρώτων μουσουλμάνων, ξεκινώντας από τον προφήτη, συγκεκριμένα αυτών που είδαν τον προφήτη, τον άκουσαν, τον κατανόησαν, τον πίστεψαν και υιοθέτησαν τη διδασκαλία τους ως τρόπο ζωής. Γιατί αυτό είναι το Ισλάμ. Με αυτή την μέθοδο, με αυτό το κριτήριο βλέπουμε αν μια πρακτική ανήκει στο Ισλάμ ή όχι. Και σύμφωνα με αυτήν την μεθοδολογία, η γυναίκα στο Ισλάμ απολαμβάνει τιμή, σεβασμό, αγάπη, φροντίδα και αξιοπρέπεια. Και εδώ ολοκληρώνουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας.